Στις 21 Μαΐου του 2018, ο Χάρη Κλίν μας έκανε να δακρύσουμε, αυτή τη φορά όχι από τα γέλια. Στα 78 του χρόνια, ο κατακόσμων Βασίλης Τριανταφυλλίδης σταμάτησε οριστικά και τα αστεία του και τα σοβαρά. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τα παιχνίδια στην Καλαμαριά. Όταν θέλαμε να παίξουμε τους κλέφτες και τους αστυνόμους, δεν έβρισκες κανένα που θα ήθελε να παίξει τους αστυνόμους. Πεινούσαμε, κρυώναμε και ελπίζαμε. Στην Καλαμαριά όλοι πεινούσαν, κρυώνανε και ελπίζανε. Στην Καλαμαριά μια χούφτα ξεριζωμένη πόντι αγωνίζονταν για να ζήσουν. Ανάμεσά τους ο Μπαρμπανίκος, ο πατέρας μου, και η Κυριακίτσα, η μάνα μου. Δύσκολες και σκληρές μέρες που τις αντιμετωπίζαμε με αισιοδοξία και χαμόγελο. Εδώ έμαθα να κλαίω. Εδώ έμαθα να γελάω. Γεννημένος στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης από γονείς πόντιους πρόσφυγες, ο Χάρη Κλίν ξεκίνησε και αυτό στη ζωή του όπως τα περισσότερα παιδιά των φτωχών οικογενειών στην Ελλάδα εκείνης της εποχής. Ο μικρός Βασίλης, από τα 5 του χρόνια, θα αρχίσει να δουλεύει για τα προστοζήν. Στα 18 του δηλώνει συμμετοχή σε μια βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη. Εκεί θα πάρει το πρώτο βραβείο. Θα πάρει όμως και τον δρόμο για την Αθήνα. Θα σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη και το 1964, στα 24 του χρόνια, θα παίξει σε 2 ταινίες, στα 201 Καναρίνια των Τσιφόρου Βασιλιάδη και στον Γάμο Αλλά Ελληνικά, του Βασίλη Γεωργιάδη. Υποδύεται δεύτερους ρόλους, που όμως τον κάνουν να ξεχωρίζει αμέσως. Είναι η χρονιά που θα φύγει στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για κάποιες εμφανίσεις. Αλλά θα μείνει εκεί για τα επόμενα 10 χρόνια, δίνοντας παραστάσεις σε κέντρα της Ομογένειας και σε καφεθέατρα. Εκεί θα εξασκήσει το ταλέντο του στον αυτοσχεδιασμό και σε αυτό που αργότερα πρώτος θα φέρει στην Ελλάδα και που πολλά χρόνια μετά, εμείς οι υπόλοιποι, θα ονομάσουμε stand-up comedy. Επειδή ζνάμουμε ότι σήμερα είναι η μέρα πολύ στο τζερτζελές και ο χαβαλές περί ελεύθερης ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και δεν συμμαζόχρητε να μούμε. Δεν μπορεί να μου πάσα ένας, αρπάμε ένα μικρόφωνο να πούμε και τη βγαίνουμε στην κόντρα και φάτε κατημά, καθότι ελεύθερη άποψη και δημοκρατική διαδικασία. Διότι ρε μάγκα να μου, τι γραμματικά γνώση έχεις περί τα ρετζιανά που γράφεις τα αυγό με δύο λάμπτα μαλάχινα, μέσα είσαι δικιά μου έτσι. Γράφτα στο χιόνι, φυλάκια. Ο Χάρη Κλίν, επιστρέφοντας το 1974 στην Αθήνα, θα εμφανιστεί στις Μπουάτ της Πλάκας και το 1978 θα κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Αλαλούμ». Μόλις έχει εγκαινιάσει τη σατυρική δισκογραφία. Το «Δοξάστε με», «Οι πατάτες», «Το έθνος ανάδελφων», «Το Νάτιν και η Εφάτιν» είναι μόνο μερικοί από τους δίσκους του που θα μπουν σε όλα τα ελληνικά σπίτια, θα βρίσκονται για μήνες στην πρώτη θέση των πωλήσεων και θα χαρίζουν άφθονες στιγμές γέλιου σε μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, θα ανεβάζει επιθεωρήσεις και θα κυκλοφορεί τις ιστορικές πειρατικές κασέτες του με αποσπάσματα από τις παραστάσεις του. Ο αστυνόμος Μπέκας, ο Τραμπάκουλας, ο Γύφτος, ο Ταξιτζής, ο Εφοριακός, ο Βλάχος είναι μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που πρώτος δημιούργησε ο Χάρη Κλίν, καυτηριάζοντας αλίπητα την ελληνική πραγματικότητα της μεταπολίτευσης, της νεοελληνικής νεόπλουτης ξυπασιάς, της αγραμματοσύνης και της ρεμούλας. Εκείνη την απέλπιδα προσπάθεια που έκανε η Ελλάδα να βγάλει τα τσαρούχια και να γίνει ευρωπαϊκό κράτος. Είπαμε βεβαίως ότι η Ελλάδα ανήκει στην Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην ΕΟΚ, ανήκει γενικώς, αλλά μην το παραγαπεί κιόλας, διότι ναι μεν ανήκομεν, πριν όμως έχουμε την υποχρέωση να αισθανόμεθα εθνικά υπερήφανοι, να τονίσουμε το αίσθημα της εθνικής ομοψυχίας. Επιβάλλεται επομένως που και που η χρήση της ελληνικής γλώσσης και πολύ σωστά ο κύριος Τρίτσης επανέφερε τα αρχαία ελληνικά. Διότι πώς να το κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε, άλλο κύρος έχεις άμα είπεις εις τον μεσάζοντα λάβατε η μέτερε τα δέοντα προς λήψην πρωτοβουλίας κι άλλο ο τσάκορε μάγκα 800 και κάτι να γαργάρα τη δουλειά. Ο Χάρη Κλίν για 2 δεκαετίες, από τις αρχές του 1980 έως και τα τέλη του 1990, θα είναι ο δημοφιλέστερος κωμικός όπου κι αν εμφανίζεται, στο θέατρο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Πολλοί μιλούν για τον Αριστοφάνη της σύγχρονης Ελλάδας. Πάντα οξυδερκής, πάντα αιχμηρός, πάντα γλυκόπικρος,
Ο Χάρη Κλίν αγαπούσε το ποδόσφαιρο και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, έγραψε βιβλία, ζωγράφιζε, ήταν πάντα ενεργός πολίτης. Πολλές από τις ατάκες του θα μείνουν στην ιστορία, αποδεικνύοντας την εξαιρετική του οξυδέρκεια και το αμίμητο χιούμορ του. Συνήθιζε να λέει πως οι Έλληνες δεν ξέρουν τι θέλουν και δεν θα ησυχάσουν ποτέ αν δεν το αποκτήσουν. Εμείς θα τον θυμόμαστε για μια άλλη του κουβέντα. Ακόμα και ένα κρεμμύδι, έλεγε, μπορεί να σε κάνει να κλάψεις. Αλλά μόνο ένας καλός κωμικός μπορεί να σε κάνει να γελάσεις. Ακούσαμε τον Χάρη Κλίν από εκπομπή αφιέρωμα που γυρίστηκε το 1981 και βρίσκεται αναρτημένη στο κανάλι του στο YouTube, για την οποία δεν αναφέρονται άλλα στοιχεία, και από την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» του Διονύση Σαββόπουλου, που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ το 1987. Ένα κανάλι μας δείχνει ειδήσεις, το άλλο κανάλι δεν βγαίνει καλά. Κοιμάται ο πατέρας και μην το ξυπνήσεις. Αχ, και να είχαμε κανάλια πολλά. Στις 6 η ώρα θα δούμε τη Λάση, αργότερα έχει παιχνίδια πολλά. Κοιμάται ο πατέρας και το κότσακ θα χάσει. Αχ, και να είχαμε κανάλια πολλά. Έχω μερικές οικονομίες και θέλω να τις εξασφαλίσω και να έχω τα χρήματά μου όποτε θελήσω. Ζητάω πολλά. Άμα είσαι ματσωμένος ρε μάγκα, κάνεις ό,τι γουστάρεις να μου. Γύρισα χώρες και χώρες και τούτο εδώ το πραγματάκι δεν έλειπε από κανέναν. Γιατί να λείπει από μας? Μας δείχνουνε τώρα στη Βουλή συζητήσεις. Μιλάνε οι μεγάλοι και λένε πολλά. Ζητάνε οι μεν απ' τους δε εξηγήσεις. Σα και να είχαμε κανάλια πολλά. Μας λέει καληνύχτα και αύριο πάλι. Πολλά ενδιαφέροντα, μα ποιος να τα δει? Αμά να μην είχαμε κανένα κανάλι, να μεν εξύπνιος κι ο παπάς δηλαδή. Τελεβιζιόν, τελεβιζιόν, πόσο μ' αρέσεις. Μα πιο πολύ αγαπώ τις μασχάλες σου. Αγαπώ τις μασχάλες σου. Τελεβιζιόν, τελεβιζιόν. Κύριε Μίτσο, τι να τον κάνω, είναι κατάμαυρος. Τον έπλυνες γέρα, τον έπλυνες καλά.